Σε 7 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο 43χρονος αλβανικής καταγωγής για απειλή και εξύβριση κατά της πρώην σύζυγου του στον Αλμυρό. Συνελήφθη όταν σε κατάσταση εκτός εαυτού πήγε σε κατάστημα που εργάζεται 36χρονη γυναίκα και την απειλούσε πως αν δεν εγκαταλείψει τον Αλμυρό θα την κάψει με τα ίδια του τα χέρια. Εάν δεν φυγείς θα σε κάψω μέσα στο μαγαζί της, είπε, ωστόσο στο δικαστήριο αρνήθηκε τα πάντα. Η σύλληψή του είχε γίνει στις 12 Μαΐου και το δικαστήριο έγινε χθες. Την ίδια ώρα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου εξηγνιάστηκε περίπτωση κλοπής που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου σε περιοχή του Βόλου. Δράστες, δύο ημιδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Πιο ειδικά, όπως προκύπτει, οι δράστες αφαίρεσαν από τον περιβάλλοντα χώρο βιοτεχνίας ιδιοκτησίας ημιδαπού διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, σιδερένιους σωλήνες και κυλοδοκούς, σιδερένια παγκάκια, πινακίδες, επιγραφές και άλλα.